να σας ζητήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να τελειώσω την ομιλία μου με αυτό, για να δώσω και το σημαντικό ουσιαστικό μήνυμα των εκλογών αυτών. Θα ζητήσουμε από τον κόσμο, λέω, θα ζητήσουμε όλοι εμείς που θα εμπλακούμε στην εκλογική μάχη, θα ζητήσουμε από τον κόσμο μία καθαρή εντολή. Γιατί θα ζητήσουμε μία καθαρή εντολή? Θα ζητήσουμε μία καθαρή εντολή διότι δυστυχώς ο κλεισθένης ένα, ο νόμος αυτός, κλειδωνίζει στην κυριολεξία την κυβερνησιμότητα των Δήμων, την δυνατότητα των Δήμων να κυβερνηθούν. Διότι με την απλή αναλογική που φέρνει στο προσκήνιο, διασπά την ικανότητα που ένα συνδυασμός θα μπορούσε να έχει, ούτως ώστε να υλοποιήσει απρόσκοπτα την πολιτική του και το σχέδιό του για το Δήμο. Κατακερματίζει τις πολιτικές δυνάμεις και μετά λέει συλλειτουργήστε τώρα, εσείς οι κατακερματισμένοι. Κατακερματίζει όμως και την ευθύνη. Διότι όταν κάποιος μπορεί να κάνει πράγματα αυτοβούλος, χωρίς να τρέχει πίσω από τον Α και τον Β, και μπορεί να κάνει πράγματα μόνος του, έχει και την ευθύνη μόνος του. Όταν πολλοί καλούνται να κάνουν πολλά, ελοχεύει ο κίνδυνος στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Γιατί ο κατακερματισμός του έργου θα φέρει και κατακερματισμό της ευθύνης. Ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη των πρωτοβουλειών, των πράξεων, των ενεργειών? Ναι, λέει ο νόμος όμως, απλή αναλογική. Πήρες κύριε Ροτούλη 35%, θα πάρεις 12 δημοτικούς συμβούλους. Πήρες κύριε Τάδε 10%, θα πάρεις 2 δημοτικούς συμβούλους. Ναι, αλλά εγώ για να διοικήσω το Δήμο και να κάνω αυτά που σας είπα, χωρίς να έχω ανάγκη από δεκανίκια, γιατί στο Δήμο Κρυσναύου το μάθαμε και αυτό το φρούτο, χρειάζομαι δεκανίκι για να καθίσω πάνω. Γιατί αν δεν έχω δεκανίκια, με έχουν φύγει και δημοτικοί σύμβουλοι, κολοτούμπα. Έμαθαν κάποιοι στα δεκανίκια. Κάποιος όμως που έχει μάθει να ενεργεί, να παίρνει πρωτοβουλίες, να δρά μόνος του και να παίρνει και την ευθύνη μόνος του και δεν έχει ανάγκη τα δεκανίκια, θα βρεθεί τώρα με τον νόμο στην εξής θέση. Θα έχει 12 δημοτικούς συμβούλους παράδειγμα, ναι, αλλά για να κάνει πλειοψηφία δικιά του θα χρειάζεται 14. 27 είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με 14 κάνεις πλειοψηφία. Κάτω από 14, έχεις 13, έχεις 12, έχεις 11, δεν έχεις πλειοψηφία. Ας είσαι η πρώτη δύναμη, ας έχεις 12 δημοτικούς συμβούλους, σου λείπουν 2. Και σας ερωτώ τώρα, γιατί κάποιος, σκεπτόμενος με αγαθότητα, εννοώ με καλοσύνη ο άνθρωπος, λέει καλό είναι το σύστημα αυτό, η απλή αναλογική. Καλό είναι το σύστημα αυτό. Τα τμήματα των πολιτών που ψηφίζουν τον Α, τον εκφράζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Για να έρθουμε τώρα στην πράξη στο έργο. Στην πράξη, γιατί τελειώνει η Κυριακή, έτσι, τελειώνουν οι εκλογές. Πάμε τώρα να διοικήσουμε. Στην πράξη τώρα, όχι στην θεωρία. Τώρα είναι η πράξη, είναι έργο τώρα. Πρέπει να κάνεις έργο τώρα. Εκεί λοιπόν στην πράξη θα βγαίνει ο Χ. Δήμαρχος Ροτούλης παράδειγμα και θα λέει να κάνω το βοηθητικό της δόξας. Με 12. Και να λένε οι άλλοι, όχι. Όχι. Γιατί, έτσι, δεν συμφωνώ. Για να με εξαναγκάσουν ή να εξαναγκάσουν, προσέξτε το σημείο, αυτό είναι πολύ λεπτό που θα σας πω τώρα. Να εξαναγκάσουν τον Δήμαρχο να σκύψει, να κάνει συμφωνίες για να πάρουν κάποιοι οφίτσια. Να πάρουν κάποια αξιώματα. Να πλουτίσουν κάποιοι με τις πρόνοιες του νόμου αυτού κάτω από το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα? Μπορώ να το κάνω πιο καθαρό? Δεν θα το κάνω προς το παρόν. Μπορούν κάποιοι με τον νόμο αυτό να πλουτίσουν κάτω από το τραπέζι. Τι άλλο να πω τώρα? Διότι θα πάνε στο χειροντούλι και θα λένε σου λείπουν 2. Εγώ έχω 3. Θα κάνω μια ανακονέ, μια συμφωνία. Ναι, αλλά
Πώς θα κάνουμε, αδερφέ, τη συμφωνία? Εγώ δεν θα πάρω. Α, στο πάρω. Εγώ δεν θα πάρω. Άρα, λέει κάποιος, ας κατεβάσω ένα συνδυασμό χ, γιατί αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα τώρα, για να μιλήσουμε στην πράξη, στην πραγματικότητα. Ας κατεβάσω ένα συνδυασμό χ, πόσο θα πάρω? 10%. 8%. Θα βγάλω 2. Ναι. 2 μπορώ να το λείπω τον άλλο. Εγώ είμαι ο ταλαβεντζής. Με 2. Εγώ είμαι ο καπετάνιος τώρα. Θα σκύψει, τι θα κάνει? Αυτό που λέμε θα σκύψει σημαίνει ανταλλάγματα. Σημαίνει αντισταθμιστικά ωφέλη σε αυτόν που θα είναι μεγαλόψυχος και θα πει σου δίνω τους 2 για να σχηματίσει την πλειοψηφία των 14 που χρειάζεσαι. Ναι, αλλά δώσε μου και εμένα. Γιατί να σου δώσω? Εδώ τώρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό ζητάω από τους πολίτες, εάν δεν θέλουν τη δράση πολιτών, να μην την ψηφίσουν. Να ψηφίσουν ένα συνδυασμό όμως που θα εγγυηθεί την καθαρή, απρόσκοπτη, δυνατή λειτουργία του Δήμου. Γιατί ο νόμος αυτός πλήττει κέραια την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Με τον κατακερματισμό των δυνάμεων. Αφήνει παραθυράκια αθέμητου, υποχθόνιου, υποτραπέζιου πλουτισμού για τους επικίνδυους. Αυτούς οι οποίοι στείλουν συνδυασμούς και λένε όλα δεν πειράζει, 2 θα πάρει. Με 2 όμως θα τον λείπουν το ροντούλι 2. Τότε θα σκύψει. Δεν θα σκύψει. Δεν θα σκύψει. Θα δείτε σοου μεγάλο. Θα δείτε σοου μεγάλο μετεκλογικά. Δηλαδή αν νομίζουν ότι σε περίπτωση εκλογής ροντούλι θα σκύψω, απατώνται πλάνη νυχτρά. Το λέω ξεκάθαρα. Όχι. Όχι. Εγώ θα κατεβάζω τις προτάσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα κατεβάζω τα έργα μου και αν μου λείπουν 2-3, δεν ξέρω, μακάρι να μην μας λείπει κανένας, γι' αυτό ζητάω καθαρή εντολή, αλλά αν μου λείπουν, εγώ δεν θα κάνω πιστό. Δεν θα υποκύψω σε ενδιασμούς. Όχι. Εγώ θα κατεβάζω την πρόταση καθαρά, θα την υπερασπίζομαι και την καταψηφίζομαι. Θα βγαίνω σε εφημερίδες και θα λέω ο κύριος Στάδη, ο κύριος Στάδη, ο κύριος Στάδη, ο κύριος Στάδη καταψήφισε. Και να ξέρουν οι δημότες κάθε μέρα ποιοι υπερψηφίζουν και ποιοι καταψηφίζουν συγκεκριμένα έργα. Αυτό θα κάνω. Και να δούμε ποιος θα υποχωρήσει. Αυτή ή εγώ, αν είμαι εγώ. Να δούμε ποιος θα υποχωρήσει. Σε αυτό το μπράντε θέρ που θα γίνεται, να δούμε ποιος θα υποχωρήσει. Εγώ σου λέω δεν θα υποχωρήσω. Εάν όμως υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις. Προσέξτε τι θα πω τώρα γιατί θέλω να είμαι καθαρός. Εάν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να συγκλίνουν στη βάση ανοιχτού, δημοσιοποιημένου, συμπεφωνημένου εκ των προτέρων προγράμματος, ναι. Δηλαδή, εάν υπάρξει συνδυασμός, ο τέταρτος, λέω τώρα, ο τρίτος, ο δεύτερος, που πει κάτσε, αδερφέ, έχεις 10, εγώ έχω 5. Μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία? Ναι, μπορούμε. Πώς θα την κάνουμε? Με ταλαβέρι? Όχι. Όχι. Όχι με ταλαβέρι προσωπικό και κάτω τραπέζι και όχι. Αυτά που έγιναν στο Δήμο Τυρνάβου δεν θα ξαναγίνουν στο μέλλον. Αυτά που έγιναν δεν θα ξαναγίνουν στο Δήμο Τυρνάβου. Συνεργασίες, ναι, σε καθαρή βάση, συμπεφωνημένο πρόγραμμα εκ των προτέρων, θα βγω στην πλατεία και θα πω συμφώνησα με τον κύριο Τάδε 1, 2, 3, 4, 15 πράγματα. Στη βάση αυτή θα κάνουμε και την πολιτική συνεργασία. Διότι ο νόμος οθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι στη βάση θα πάρω ανταλλάγματα, όχι. Όχι στη βάση θα κάνω αλυσβερίση, παιχνίδι κάτω από το τραπέζι, όχι. Καθαρά στις πλατείες, στους απολογισμούς, τα πάντα, να ξέρει ο δημότης με τι έχει να κάνει. Να ξέρει ο δημότης ποιοι τον διοικούν, διότι προσέξτε τι κίνδυνο θα διατρέξει ο δημότης. Θυμάστε μια διαφήμιση παλιά
που έβγαζαν, να μην πω όνομα πολιτικού, έβγαζαν τη φάτσα από έναν και μετά γύριζε και έβγαινε άλλος. Θυμάστε τώρα. Υπήρχε μια πολιτική διαφήμιση παλιά, περιστρέφονταν το πρόσωπο του τάδε πολιτικού και γύριζε και έβγαινε άλλος. Δηλαδή άλλον ψήφισα, άλλον φορτώθηκα. Ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή ο δημότης να ψηφίσει ο Ντούλη και ουσιαστικά να του βγει άλλος κουμανταδόρος από πίσω. Γιατί θα σκύψει ο Ροντούλης. Και εγώ σας ρωτώ, αυτό δεν είναι αλλίωση της ψήφου των πολιτών? Είναι δημοκρατικό αυτό? Πίσω λοιπόν από αυτό που λέμε απλή αναλογική, υπάρχουν και πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία σκοτεινά σημεία έρχονται στην επιφάνεια, στην πράξη, στην καθημερινή λειτουργία. Γιατί σας είπα, η απλή αναλογική κατακερματίζει τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά κατακερματίζει και την ευθύνη. Και μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν κάποιος δεν αναλαμβάνει ξεκάθαρα την ευθύνη. Δηλαδή ο δημότης πρέπει να ξέρει ότι υπεύθυνος για αυτά τα πράγματα είναι ο Ροντούλης. Αυτόν θα βρίσκω, αυτόν θα επιθυμίσω, αυτόν θα πω ζήτω. Αλλά αυτός είναι. Με αυτόν έχω να κάνω. Όχι έχω το Ροντούλη, ψήφισα το Ροντούλη, τον έδωσα 40% και με εμφανίσει ο άλλος από πίσω να με κάνει το παιχνίδι και να πάει ο δικός μου, ο Ροντούλης που ψήφισα, να θέλει να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, αλλά ο άλλος χαλινάρει. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό λέγεται αλλίωση της βούλησης του ψηφοφόρου. Άρα λοιπόν όχι να τα εμφανίζουν. Γιατί έτσι σε ευνοεί την απλή αναλογική ότι ο μεγάλο πράγμα και θα εκφραστεί ο κόσμος και... Εντάξει, θα εκφραστεί. Μετά, άντε την Κυριακή, εκφραζόμαστε ρε παιδιά, θα εκφραστούμε. Μετά τι θα γίνει μετά? Βλέπετε σε ένα σπίτι και υπάρχουν πέντε απόψεις. Ο γιος, η κόρη, η γιαγιά, δεν μπορείς να μην σ' άκρη. Φαντάσου τώρα σε ένα δήμο τώρα τι θα γίνει. Ευελπιστώ λοιπόν ότι πρέπει να κοντρολάρουμε τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και η διαφάνεια που επιτάσσει η δημοκρατία να κατοχυρωθεί και πολιτικές συνεργασίες καθαρές, εάν προκύψουν, να υπάρξουν, αλλά όχι αλλίωση της πραγματικής βούλησης των πολιτών. Στη θεωρία μπορώ να σας πω χίλια καλά, η πράξη όμως διαφέρει παρασάγκας από την θεωρία. Η πράξη είναι αυτή που πονάει. Στη θεωρία δεν θα πω εγώ για την απλή αναλογική και τα άλλα ψέματα. Μετά, στην πράξη θα γίνει. Πώς θα διοικηθεί αυτός ο Δήμος με τόσα προβλήματα? Και εγώ σας λέω τώρα ότι είναι μια δημοτική αρχή, παράδειγμα ο Ροντούλη, ο οποίος θέλει να βγάλει ένα ψήφισμα, απλά πράγματα λέω τώρα, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι αυτό που έκαναν είναι, να μην πω τέλος πάντων, είναι αντίθετο στα εθνικά συμφέροντα κλπ. Κλπ. Και λέει ο άλλος, όχι, και δεν ξέρω, εγώ έχω τρεις. Πίσω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τώρα? Δηλαδή, ένας δήμαρχος πίσω εδώ, πίσω εκεί, πίσω τάλ, πίσω παρατάλ, και δεν γίνεται μετά. Τι δήμαρχος είναι, μαριονέτα? Το ρόλο της μαριονέτας δεν θα τον παίξω. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι θεωρούν ότι θα έχουν να κάνουν με δήμαρχο που θα τον παίξουν μαριονέτα, απατώνται πλάνη νυχτρά. Θα γίνει πολύ σκληρό το παιχνίδι. Γιατί έχω μάθει τέτοιου είδους παιχνίδια, σκληρά, πολύ σκληρά. Και ενώ περιμένουν άλλα, θα τους βγει άλλο κουκί. Πάντως εγώ τα λέω για να είμαι ξεκαθαρισμένος. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο δημότης Τυρνάβου θα έχει τον δήμαρχο που θα επιλέξει, αλλά θα είναι δήμαρχος, όχι μαριονέτα. Όχι μαριονέτα, διαφορετικά δεν έχει αξία. Δηλαδή, ποια η αξία του εγχειρήματος, εάν πας να καταστείς μία μαριονέτα και να στηρίζεις στην ψήφο κάποιου ανθρώπου που μπορεί σήμερα να τον πονάει η κοιλιά του, αύριο τον πόνεσε πάλι το στομάχι του, μετά τον πόνεσε πάλι η κοιλιά του και έτσι εσύ διοικείς. Αυτό είναι η δημοτική αρχή. Αυτό είναι η διοίκηση ενός δήμου. Αυτό είναι. Θέλω λοιπόν να πω και σας ευχαριστώ, τελειώνω, και για την προσοχή σας και για την παρουσία σας. Θέλω να πω ότι εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας. Οι τοπικοί σύμβουλοι το δικό τους για το χωριό τους, εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. Για το Δήμο,
εμείς θα δώσουμε τον αγώνα. Αλλά πολύ μεγάλο αγώνα μέσα σας, πρέπει να δώσετε κι εσείς οι δημότες. Δηλαδή, άνθρωποι εχέφρονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σταθμίσουν τα πράγματα και θα πούν τι είδους δημοτική αρχή θέλω. Θέλω μια πατριωτική δημοτική αρχή, δράση πολιτών. Θέλω μια αποτελεσματική δημοτική αρχή, δράση πολιτών. Θέλω μια δημοτική αρχή που έχει πρόγραμμα, δράση πολιτών. Θέλω μια δημοτική αρχή που έχει ανθρώπους που μπορούν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δράση πολιτών. Να εμπιστευτείτε και εσείς οι πολίτες, οι σκεπτόμενοι πολίτες, να κάνετε το δικό σας αγώνα. Να διερωτηθείτε για όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όπως ο πολιτικός έχει ευθύνη και ο πολίτης έχει ευθύνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς αναλαμβάνουμε τη δικιά μας ευθύνη και ζητάμε για τους πολίτες να εκφράσουν τη δικιά τους ευθύνη. Πώς εμπιστευόμενοι τη δράση πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να ρωτήσει ελεύθερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, εμείς πάμε στα χωριά και περιμένουμε και απαντάμε σε συγκεκριμένα θέματα επί συγκεκριμένων ερωτήσεων. Όποιος θέλει να ρωτήσει, είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα ηρεμήσω λίγο στη φωνή και εσείς θα ηρεμήσετε, δεν θα ακούτε το ρουτούλι να καρίζει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναδούν λίγο οι τοπικοί σύμβουλοι, παρακαλώ πολύ, να βγάλουμε μια φωτογραφία γιατί μας έλειπε ο κύριος Περήφανος. Ναι, πήγαινε σε παρακαλώ. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε ένα μεγάλο κενό. Μεγάλο κενό. Ακούστε και κάτι στο Αστέριο Στέλιος, στο κανάλι του YouTube, Αστέριο Στέλιος. Όποιοι δεν παρακολούθησαν την ομιλία ή θέλουν να διαδοθεί η ομιλία αυτή, μπορούν να μπουν στο κανάλι αυτό, Αστέριο Στέλιος YouTube, και θα έχετε πλήρως την ομιλία όλη καταγεγραμμένη. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σερίση που είχε την καλοσύνη να παρήσατε και να πάρει βίντεο την όλη εκδήλωση. Περιμένετε, παιδιά, να έρθουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έλα. Ευχαριστούμε, θερμά. Thank you.
Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.